ήταν φανταστικό. Δηλαδή όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτό το σοου, όλο αυτό το, τα ρούχα, όλο τα φώτα. Δηλαδή μιλάμε για άλλο πράγμα. Ήταν κάτι που έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα ήθελες να συμμετέχεις στο Jazz The Two of Us? Πραγματικά δεν το σκέφτηκα. Εγώ ήμουν Αυστραλία όταν μου γίνει πρόταση. Και ο Νίκος Οκλώνης είναι η αιτία, η ωραία αιτία που δεν πήγα και στο Survivor. Δηλαδή, τους πετσόκοψε. Το Jazz θα κρατήσει μέχρι τον Ιούνιο, όπως ξέρουμε. Οπότε και εσύ είσαι δεσμευμένος μέχρι τον Ιούνιο. Ναι, ναι, δεν πάω. Πώς ξέρουμε πότε θα φύγεις από το παιχνίδι, όχι. Δεν πάω στο Survivor έτσι αλλιώς. Και μία από τις πιο μεγάλες αιτίες είναι και ο Νίκος. Στο Jazz τα πας με όλους. Καλά, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που ίσως δεν συμπαθείς πολύ, δεν είστε πολύ φίλοι, δεν μιλάτε, δεν έχετε συχνή επικοινωνία? Κοίτα, μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ καλά. Τώρα θα δείξει. Θα δείξει η εβδομάδα, ήταν η πρώτη φορά. Τώρα πάει και αποχωρήσεις και αυτά. Θα δείξει τώρα. Εκεί θα δούμε τα μάτια όπως είναι. All Star Survivor. Είδαμε την άφηξη της Ελευθερίας Ελευθερίου. Είδαμε και ένα ξέσπασμα κατά του Μάριου που μάλιστα γύρισε και του είπε ότι είσαι η ντροπή της Κύπρου. Ναι. Πώς σου λέτε αυτό? Εντάξει, κοίτα, σκληρά λόγια. Και γενικά νομίζω η Ελευθερία το έδωσε όλο από την αρχή. Έπρεπε λίγο να περιμένει η Ελευθερία. Και έπρεπε λίγο να το πάει σιγά-σιγά. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι πας, δεν αναστατώνεις την ομάδα σου από την πρώτη μέρα. Λες, τους πιάνεις και τους λες, παιδιά, εντάξει, εγώ έχω ένα πρόβλημα προσωπικό, δεν θέλω να αναστατώσω την ομάδα, το αφήνω, πάμε να παίξουμε, να δούμε τι γίνεται με τα σιλία και μετά θα μιλήσω εγώ με αυτόν που πρέπει να μιλήσω, ήρεμα και ωραία, να του εξηγούσω ότι ξέρεις αυτό που έκανες δεν ήταν σωστό κτλ. Εγώ είχα μιλήσει με την Ελευθερία πριν φύγει και ήταν στεναχωρημένη. Απλά της είπα, της λέω να είσαι λίγο ήρεμη, δηλαδή μην δώσεις από την αρχή αυτό το θυμό που έχεις λόγω αυτό που έγινε, okay. Λίγο ήρεμη, δες το λίγο, γιατί είναι και η ομάδα σου είναι και αυτά. Παιδιά, το Survivor, για να είμαστε ειλικρινείς, οικογενειακές ιστορίες. Η απήχηση του Μάριου στην τηλεθέαση αλλά και στον κόσμο που τον στηρίζει θα έχει πτώσει? Νομίζω με αυτό που έκανε Ελευθερία, ίσως τον έκανε να μην έχει. Γιατί η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα σπάει. Έπρεπε με ωραίο τρόπο και έξυπνο τρόπο να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή να φανεί ότι είναι Ελευθερία από πάνω και να φανεί έτσι με αυτό το θέμα τώρα είναι λίγο περίεργο. Αν και πρόσεξε να δεις, αν και Ελευθερία με αυτά που είδε έχει δίκιο, η Ελευθερία με αυτό που είδε στην κάμερα έχει δίκιο, δεν το έκανε, πώς το πω, με τρόπο να το διαχειριστεί τόσο ωραία που να κερδίσει τον κόσμο μαζί της.